η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος μας, σήμερα ξεκινά ένα τετραήμερο εκδηλώσεων που έχουν σχέση με ποίηση βέβαια. Ήταν μια δράση, η οποία θα πραγματοποιεί το Μάρτιο, στις 29 Μαρτίου που είναι η μέρα ποίησης και μετέβα τον Βεργετάκη. Λόγω όμως των υγειονομικών μέτρων δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και θα την κάνουμε αυτό το τετραήμερο. Είναι μια έκθεση ζωγραφικής από την ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού που έχει σχέση με τον ποιητή Καρπετάκη. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν τα εγγένεια στις 7 η ώρα το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον συμπατριώτη μας τον Νίκο τον Φλόρο και κατόπιν θα υπάρξει συνοδεία τρομπέτας ποιήση, θα απαγγελθεί ποιήση με τον του Κώστα Καρπετάκη. Το Σάββατο λοιπόν στις 19 Ιουνίου υπάρχει στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο η παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ για τον Καρπετάκη που θα γίνει σε συνεργασία με το Arcadian Screening και την Κυριακή το απόγευμα στις 9 η ώρα το βράδυ θα υπάρξει ένα θεατρικό δρόμενο με θέμα Κώστας Καρπετάκης λύνει τη σιωπή του σε μια σκηνοθεσία του Μαραθιά ο οποίος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα παίζει το ρόλο του ποιητή και φυσικά την Δευτέρα το απόγευμα, μέρα μουσικής η φιλαρμονική του Δήμου μας θα γεμίσει με όμορφους ήχους στην πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ πέρα, όλα τα άτομα τα οποία έχουν έρθει και από την Αθήνα και τα εδώ με τους πίνακες ζωγραφικής που θα γεμίσουν το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και θα μπορεί οποιοδήποτε να το επισκεφθεί, που δεν είναι άλλοι, όπως είπαμε, οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, γιατί όλοι πρέπει να γίνουμε επιβάτες σε ένα τρένο του πολιτισμού για να βγάλουμε και την πόλη μας έξω από τα όρια της. Και θα ήθελα να συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε, με μία άλλη δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην πλατεία Πετρινού από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, που έχει θέμα «Πόλη με ποδήλατα, όμορφη πόλη». Είναι μία δράση η οποία πραγματοποιείται σε 19 πόλεις. Η ΚΕΔΕ μαζί με το My Market κάνει μία δράση λοιπόν για τα ποδήλατα, που καλούμε όλους τους μαθητές και όχι μόνο, τους μαθητές των δημοτικών σχολείων να περάσουν από την πλατεία Πετρινού που θα υπάρξει δωρεάν έλεγχος του ποδηλάτου, θα υπάρξει πώς μπορούμε να κινούμεθα μέσα στην πόλη μας με ποδήλατα γιατί και στα ποδήλατα υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θα μιλήσουν για το ποδήλατο, αν τους αρέσει το ποδήλατο, τι τους δυσκολεύει, πώς θα θέλουν να είναι η πόλη τους με ποδήλατα. Και φυσικά θα δοθεί και ένα δίπλωμα ποδηλάτου για τα παιδιά. Είναι μια όμορφη δράση που πραγματοποιείται στην Τρίπολη 22 Ιουνίου από το πρωί, όπως είπαμε, για να το γνωρίζει ο κόσμος, στις 11 το πρωί στην πλατεία Πετρινού έως στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω επιπλέον ότι με την ευκαιρία της έκθεσης του Καρπετάκη και των όλων δράσεων οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό το τριήμερο, είναι ότι η πρωτομή του Καρπετάκη, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρισκόταν σε ένα μαρμαράδικο, ήδη τελείωσε η στήλη, μαζί και η στήλη του Μητρόπουλου, οι οποίες αυτές και οι δύο πρωτομές θα στηθούν σε ένα σημείο που θα αποφασίσει τώρα πλέον η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, σε έναν εμβληματικό χώρο, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και όλο αυτό το οποίο είχε το προηγούμενο διάστημα που είχε αναφερθεί ότι δεν βρίσκουν την πρωτομή του. Ήδη είναι έτοιμη λοιπόν η στήλη και η πρωτομή του Καρπετάκη, επομένως θα τοποθετηθούν στον επόμενο χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε αυτές τις μέρες γιατί πρέπει να υπάρξει μια μελέτη, τεχνική μελέτη για την τοποθέτησή του. Επομένως και οι δύο πρωτομές θα μπουν σε σημείο τέτοιο που θα είναι σε όλο τον κόσμο που μπορούν να την επισκεφθούν.